Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και θα συναντήσουμε τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, να τον δούμε και να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, τις εικόνες τις έχουμε δει όλοι, το έχουμε συζητήσει. Έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό αυτές τις σοκαριστικές εικόνες στην πλατεία Αριστοτέλους με αυτή την ομοφοβική επίθεση. Τη συζήτηση τη γνωρίζετε γιατί σας αφορά, είστε και δήμαρχος της πόλης και φαντάζομαι σας ανησυχούν αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζονται. Και αν εδώ μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά ή κάτι κρύβεται από πίσω. Η πρώτη εκτίμηση, κύριε Πιταράκη, κύριε Γρηγοριάδη, είναι ότι προς το παρόν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με το αστυνομικό δελτίο, έχουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Και δεν είναι αυτή η εικόνα της πόλης. Αυτή η ομοφοβική, τραγική και χυδαία επίθεση, την οποία δέχτηκε νεαρός συμπολίτης, δεν αντανακλά την συχνή, θα έλεγα, καθημερινότητα της πόλης. Είναι ένα συμβάν το οποίο προφανώς ήταν τραγικό και καταδικαστέο. Αυτό που με ανησυχεί, και θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι το γεγονός της συμμετοχής αυτών νεαρών παιδιών. Δεν είχαμε κάποια οργανωμένη επίθεση, η οποία ήταν μια επίθεση φασίζουσας προέλευσης απέναντι σε δύο άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είχαμε να κάνουμε με μια επίθεση νεαρών. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Ναι, δεν ήταν οργανωμένοι, έχετε δίκιο. Αλλά αυτοί όλοι λειτουργήσανε σαν αγέλη. Λες και ξαφνικά συνεννοηθήκαν όλοι μαζί την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που τελικά καταγράφεται ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι αστυνομική πλέον μόνο η ανάγκη της αντιμετώπισης. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στα σχολιά, στις οικογένειες. Πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. Ναι, Δημαρχή μου, γι' αυτό σας καλέσαμε. Έχετε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως κάτι να γίνεται στα σχολεία ή στις κοινότητες? Γιατί λέτε για αυτό το μεμονωμένο περιστατικό, αλλά θα σας θυμίσω ότι στη συνέχεια είχαμε διχαστικό λόγο και σε συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη. Και επίσης είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό που επίσης συνελήφθη ξανά ένας άνδρας για ομοφοβική επίθεση. Ο διχαστικός λόγος είναι αυτός που δημιουργεί την ένταση και προκαλεί το λόγο. Δεν είναι η αιτία. Νομίζω πως η αιτία της βίας, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, πόσο μάλλον όταν στρέφεται εναντίον κοινωνικών δικαιωμάτων ή της ελευθερίας της έκφρασης, είναι κάτι που, καταθέτω την προσωπική μου άποψη, συνδέεται με αυτό που απουσιάζει. Μια παιδεία, μια εκπαίδευση, μια συζήτηση, μια ενημέρωση, όπου προφανώς οι κοινότητες των νεαρών ανθρώπων, προφανώς όχι στην ολότητά τους, είναι επιδεικτικά θετικοί στο να επηρεάζονται από αυτό το διχαστικό λόγο που σωστά είπατε και εντοπίσατε. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Σίγουρα αυτά τα περιστατικά πάντως δεν αντιπροσωπεύουν τους κατοίκους της πόλης. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Κύριε Πιταρά, σιγά μη φοβηθώ για να θυμηθώ και το γνωστό στίχο. Η πόλη δεν είναι αυτό που έδειξε η εικόνα του Σαββάτου. Και εν πάση περιπτώσει, απέναντι σε οποιονδήποτε έχει αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, υπάρχει ένα μέτωπο ευθύνης, ένα μέτωπο ευθύνης από την συντριπτική πλειοψηφία, και έτσι θα αντιμετωπιστεί. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αγγελούδη. Την καλημέρα μας.